Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλημέρα, Στέρια. Τι γίνεται, αγάπη? Παραπονιόσασταν ότι δεν υπήρχαν εξελίξεις και γίνεται ένας χαμός. Όλοι εσείς, Στέριο. Πήρατε κανένα παίκτη όμως, δεν πήρατε ακόμα, κάτσε. Έτοιμοι είμαστε, Στέριο, να πάμε. Υπάρχει ένας μεταγραφικός οργασμός στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες. Βρε, πάρτε κανένα παίκτη τώρα. Έτοιμοι είμαστε, Στέριο, έτοιμοι. 6 Ιουνίου. Λεπτομέρειες μένουν, ένας χαμός γίνεται. Ειδήσεις εδώ, ειδήσεις εκεί. Μεταγραφικά. Τα πάντα. Κοιμάστε. Πάρτε κανένα παίκτη. Μα σου λέω, έτοιμοι είμαστε. Αισιοδοξία. Σταύρο, είμαστε έτοιμοι, τι λες. Πανέτοιμοι είμαστε, τι. Πες, έχει εδώ κράζι πρωί. Εγώ του τι λέω. Τι κράζι, τι θέλει. Χαμός γίνεται, τόσα θέματα. Έχετε κλείσει μόνο το Βαρέλα, Σταύρο. Δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο. Αυτή είναι, πραγματικότητα. Είναι 6-6 και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά να κλείσει δύο παίκτες. Πες τα, Σταύρο, πες τα. Ποιος θα κλείσει, Σταύρο, πρώτος? Νομίζω ο Ροντρίγκο. Θα τον περιμένουμε σήμερα. Αύριο. Ο Ροντρίγκο σήμερα νομίζω θα έρθει. Μέσα στη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί πέρα περιμένουμε και τον άλλο. Τι λες, Σταύρο, και καλή μεταγραφή, έτσι δεν είναι? Κοίτα, το Ροντρίγκο. Μια χαρά είναι ο Ροντρίγκο, παιδιά. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή έχει κάνει όργια φέτος, πραγματικά. Σε όλα τα επίπεδα. Για να πούμε και στον κόσμο, ο Ροντρίγκο Σοάρες, παίκτης που παίζει στα δεξιά της άμυνας αλλά και στα αριστερά, μπορεί να δώσει βοήθεια. Έχει κάνει πολλά παιχνίδια στην Πορτογαλία. Βραζιλιάνος, που έχει κάνει κυρίως καριέρα και όνομα στην Πορτογαλία. Έχει παίξει στη δεύτερη ομάδα της Πόρτο, στην Τζάβες και μέχρι πέρσι στην Άβες. Μένει ελεύθερος τέλος του μήνα. Δεν είναι ακριβώς ελεύθερος. Αυτό τσεκάρουμε τώρα. Στο πρέπει να έχει άλλο ένα χρόνο. Στο Transfermarkt τον λέει μέχρι η 6 του 19. Τώρα αν ισχύει κάτι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω, Σταύρο, συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι παίζει και στα αριστερά, έτσι δεν είναι? Εντάξει, συνυπολογίστηκε. Εντάξει, αλλά και ο Μάτος παίζει θεωρητικά στα αριστερά, αλλά όποτε παίξει στα αριστερά ο Μάτος, βοήθα Παναγιά μου. Ναι. Εντάξει. Γεμάτη σεζόν πέρσι. Ναι. Με πολλές συμμετοχές. Συνολικά στην Πορτογαλία μετράει 74 συμμετοχές με 5 γκολ και 11 assist. Πέρσι έκανε, περίμενε, πέρσι, ναι, 33 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 assist. Όχι, ψέματα, αυτή είναι η προπέρσινη σεζόν. Πέρσι 41 συμμετοχές με 4 γκολ και 9 assist. Ακόμα πιο γεμάτη. Και έχει αναδειχθεί κορυφαίος back στην Πορτογαλία. Πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και σήμερα το πρωί, έτσι, από Πορτογαλία βγαίνει ότι και η Πόρτο ξανά τον ήθελε και τον εξέταζε το τελευταίο διάστημα. Αλλά ίσως εκεί έπαιξε ρόλο λίγο και ότι ουσιαστικά παλιότερα η Πόρτο τον είχε αφήσει. Σταύρο, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό το ότι ήταν από τους κορυφαίους back, αν όχι ο κορυφαίος, δεν το λες εσύ, εγώ, το πάω 24, το σπον DNA. Το λένε οι Πορτογάλοι, εντάξει, και το είπανε στον άνθρωπο και με βραβεία, όχι στο μιλητό, ας πούμε. Γιατί υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι έχουμε αναγάγει τον Σοάρες σε κάτι που δεν είναι. Δεν τον αναδείξαμε εμείς ως κορυφαίο μπακ επειδή τον αποκτά ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Κοίτα να δεις, έχει κάνει παπάδες φέτος, παπάδες όμως. Και δεν είναι μόνο το ότι άντε η ασίστα γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες key passes, υπάρχουν στιγμές τέλος πάντων πολύ ποιοτικές στα μεσοδιαστήματα, υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα παιδί ολοκληρωμένο, ένα back το οποίο κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι, ένα παιδί το οποίο έχει πολλές προωθητικές passes που είναι και το κοινό στοιχείο με τον Ισμαήλ Σίλβα. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο τέλος πάντων κάνει τα πάντα για τη θέση του. Παίζει στη γραμμή, κλείνει μέσα, βγαίνει τέλος πάντων από όλες τις πλευρές. Είναι ολοκληρωμένος παίκτης, έτοιμος. Ναι. Υπάρχει μια αύξηση των Βραζιλιάνων πάντως στην ομάδα. Υπάρχει. Κατακόρυφη. Είναι... Κατακόρυφη ανώδους.
Ναι, το 2 είναι η κολοτούμπα που έκαναν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που λέγανε θα πάρουν τον Ροντρίγκο. Ναι, και μετά είπαν ότι άλλη είναι η πρώτη επιλογή. Ναι. Εν τω μεταξύ για την ΑΕΚ βγαίνει και από την Πορτογαλία. Δηλαδή οι Πορτογάλοι το λένε. Ναι. Ότι τον Μπέκ τον ήθελε. Αν έχει χρόνο αργότερα και όσοι φίλοι έχουν έτσι κάποιο κενό κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, το να διαβάσει κάποιο τα σχόλια φίλων της ΑΕΚ στις σελίδες της ΑΕΚ κάτω από το θέμα ότι πρώτη επιλογή ο Παολίνιο, αλλά και στα θέματα που αναφέρουν την υπόθεση Σουάρες και ΠΑΟΚ, πραγματικά είναι να κλαις μαύρο δάκρυ. Γιατί τον κόσμο πλέον δεν μπορείς να τον κοροϊδεύεις με τίποτα. Ναι. Εντάξει, και για την πρώτη επιλογή ότι είναι ο Παολίνιο, χωρίς να αναφέρει κανείς ότι αναγκάστηκε η ΑΕΚ να πάει εκεί. Ναι. Και υπάρχει συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποιος, ο οποίος λιδόρισε και ειρωνεύτηκε τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ότι ψωνίζει ο Ιβάν Σαββίδης από το πάνω ράφι, είπε, και παίρνει ένα μπακ 280.000 ευρώ το χρόνο. Και από κάτω γίνεται ο κακός χαμός, γιατί λένε οι φίλοι της ΑΕΚ, δεν μπορούμε να δώσουμε δηλαδή εμείς ούτε 280.000. Ναι. Και σταματήστε να μας κορυδεύετε και δεν είμαστε πρόβατα. Νομίζω ότι σαφώς και ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ανάγκη να κερδίσει επικοινωνιακά πόντους έναντι της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, προκύπτει και αυτό και έχει ένα ακόμα πρόβλημα νομίζω, γιατί όντως ο κόσμος της δεν είναι καλά. Και πολλοί αναφέρουν ότι μας λέγανε το προηγούμενο διάστημα ότι ήταν δύσκολη υπόθεση λόγω Πόρτο και ξαφνικά τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Υπάρχει τόσο μεγάλη πληροφόρηση πλέον σε όλα τα επίπεδα που δεν μπορείς να μην εκτεθείς αν κάνεις κέντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλει δηλαδή μια ψυχραιμία, θέλει να ζυγίζεις μια κατάσταση. Όταν βγάζεις ένα όνομα θα πρέπει να είσαι προσεκτικός για το πού αλλού μπορεί να έχει προταθεί, τι προοπτική μπορεί να έχει σαν παίκτης. Αυτά θα πρέπει να τα καταλαβαίνεις. Προφανώς στην ΑΕΚ δεν το κατάλαβαν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, εγώ λέω, δεν είναι ελεύθερος, το ψάχνω ακόμα. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι αγορά. Και αν βρούμε κανένα νούμερο της αγοράς μεγάλο, τότε αντιλαμβάνεσαι, Στέργιο μου, που η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε ποτέ να μπει στο παιχνίδι αυτό. Εκεί θα εκτεθούν ακόμα περισσότερο. Ναι. Ναι, γιατί οι Βραζιλιάνοι έχουν μυστήρια ιδιοκτησιακά. Δηλαδή, μπορεί θεωρητικά να τελειώνει το συμβόλαιο με μια ομάδα, αλλά μπορεί να υπάρχει συμβόλαιο, ξέρω εγώ, σε ένα γραφείο, σε μια άλλη ομάδα της χώρας του, χιλιαδιό, και να υπάρχει ρήτρα. Άρα λοιπόν, γιατί έτσι διασφαλίζουν και μια μεγάλη προμήθεια. Γιατί έτσι δουλεύει η βραζιλιάνικη αγορά, είναι και ανάλογα την αγορά που δουλεύεις. Άρα λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι και ας βλέπουμε και ας καταλήξουμε στα συμπεράσματα όταν θα έχουμε όλα τα δεδομένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένας παίκτης με τέτοια χρονιά, ωραία, στα 27 του είναι ελεύθερος. Ναι, όντως αυτό είναι κάπως. Ωραία. Επειδή είμαι λίγο προσεκτικός θα όσα λέω πάντα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι και να δούμε παραπέρα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Πάντως η ουσία είναι ότι αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ βάζει ένα φοβερό εργαλείο στη μηχανή του, εντάξει. Είναι εξαιρετικός. Κοίτα, υπάρχει και ο Μάτος, ό,τι και να λέμε. Ωραία, ο Μάτος είναι στα 33, ωραία, έχει την συμβολή του την πάρα πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ με αυτή την κίνηση ετοιμάζει την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει τη σεζόν, ποιος θα κάνει, τι θα κάνει. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης ο Μάτος για τον ΠΑΟΚ. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Λουτσέσκου είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία θα τη δούμε στην πράξη. Όλα τα άλλα έχουν μικρό νόημα. Εντάξει, ουσία... σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί και να ξεκινήσει και στα αριστερά ο Σουάρες. Σε θεωρητικό επίπεδο. Ναι, αν δεν δούμε προπονήσεις και κάποια φιλικά. Είναι πολύ νωρίς. Εδώ μιλάμε για ένα παίχτη που πήρε ο ΠΑΟΚ. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Εντάξει, και ο Μάτος είναι τη δευτέρα χρονιά του συμβουλέου του. Τελειώνει το συμβόλαιο νομίζω το καλοκαίρι του επόμενου. Το καλοκαίρι του 20. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι τελειώνει. Θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ πάντως πάει σε έναν μπακ κοινής φιλοσοφίας, κοινής σχολής με αυτόν που διαθέτει. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά εγώ από αυτά που είδα, γιατί θα ανεβάσουμε και στο διπλές ανάλυση πιο αργά,
Μιλάμε για εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή, με ηρεμία, με έξυπνη πρώτη πάσα, με αρκετές key passes στο μεσοδιάστημα, με πολύ καλό σημάδι στις assist, πολύ καλή τεχνική, σιγουριά στο κράτημα της μπάλας, καλή ταχύτητα, δεν τον λες και Ben Johnson, αλλά είναι καλή η ταχύτητα. Αυτό που δεν μπόρεσα ακόμα να τσεκάρω και ήμουν λίγο στην μελέτη, είναι η αμυντική του συμπεριφορά, η τοποθέτηση, μια πρώτη ματιά που είχα είναι καλή, η δύναμη και η ένταση που πάει στα μαρκαρίσματα είναι αυτή που απομένει να τσεκάρουμε. Στα 26 του χρόνια, μια χαρά. 92 και 2019 μας κάνει 27. Όχι, τα κλείνει τα Χριστούγεννα. Το Δεκέμβριο τα κλείνει, Σταύρο. Ναι, άρα το βρίσκω σε ξάρι. Βαδίζει το 27, τέλος πάντων, ναι. Άντε καλά. Άντε καλά. Έχει ακόμα, μισή Άχι. χρονιά. Άντε καλά. 26 στα 27 για να είμαστε έτσι, μπράβο. Ωραία. Εκεί. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν είναι η μοναδική μεταγραφή που θα κάνει ο ΠΑΟΚ εννοείται ακόμα. Περιμένουμε και τα διαδικαστικά του Ισμαήλ Σίλβα, που είναι μια περίπτωση παίκτη που θα ενταχθεί και αυτό στη μεσαία γραμμή, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ισορροπία της ομάδας, και θα γίνουν και άλλες. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις και άλλων κεντρικό χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ και πώς το λένε, και κεντρικό χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ και... Και εξτρέμ θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και εξτρέμ, εδώ υπάρχουν περιπτώσεις καλές, εδώ το ερωτηματικό είναι το αν θα πάει σε λύση έμπειρου, σταθεράς, ή θα πάει πάλι σε προοπτικής. Νομίζω ότι αρκετοί προοπτικής μαζεύτηκαν. Ναι. Καλό θα ήταν για τον ΠΑΟΚ να πάρει κάποιες σταθερές. Ειδικά στα εξτρέμ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ο Ζαμπά, ο Λιμνιός, ο Λάμπρου και κατά συνθήκη είναι ο Μπίσεσβερ. Ναι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι ο μόσταυλος του Φερνάντο Βαρέλα, ο Ροντρίγκο και του Τζάλμα Κάμπος. Ο Μόσταυλος, Στέργιο. Ναι. Πόπο, ξαναπέστε αυτό το Στέργιο. Αυτό το λέτε για τη φόρμουλα συνήθως, εσύ, όχι για το ποδόσφαιρο. Ο Μόσταυλος. Δεν θα ασχοληθώ παρακάτω. Και τι εννοείς, εξήγησε και στον κόσμο, Στέργιο. Ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Φερνάντο Βαρέλα και τον Τζάλμα Κάμπος. Οπότε έτσι, νομίζω πράγμα. Και αυτό εσύ ένα πιστεύεις, ρόλο. Εσύ δηλαδή με αυτούς που μας ακούνε πόσοι κατάλαβαν. Από τους 100 κατάλαβαν 98. Στέργια, ούτε εγώ το κατάλαβα. Που εμένα με καλύπτει, αν κατάλαβαν. Εγώ ούτε εγώ. 0 στα 2 έχεις μέχρι τώρα. Εντάξει. Μάλιστα. 0 στα 2. Να το κοιτάξετε, παιδιά. Να το κοιτάξετε λίγο. Ναι. Οπότε φαντάζομαι κάποιο ρόλο θα έπαιξε και αυτό. Υπάρχει η λογική πρόβληση. Λέει αυτό, ναι. Σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, Σταύρο, εγώ η δική μου περιέργεια είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη θέση του επιθετικού. Πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση και τι αποφάσεις θα πάρθουν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τα υπόλοιπα είναι για okay. επιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ έχει ρωτήσει για επιθετικούς, δεν είναι αδιάφορος. Έχει ρωτήσει. Ναι. Ψάχνεται δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ψάχνεται. Απλά θα πρέπει να βρει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να τον μπολιάσει με Ακπομ και Σβιντέσκι. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Κουλούρη. Ναι, αυτό. Ο Κουλούρης ήδη φέρνει προτάσεις κοντά στα 4 εκατομμύρια. Όμως ο ΠΑΟΚ θέλει παραπάνω. Ο Κουλούρης θα φέρει προτάσεις, εντάξει, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να καταλήξει πιο μετά. Ναι. Άρα θα πρέπει να ξέρει και ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει και τι λύσεις θα έχει εφόσον πουληθεί ο Κουλούρης. Αν πουληθεί ο Κουλούρης, λογικά ο ΠΑΟΚ θα πάρει φόρ. Αν δεν πουληθεί ο Κουλούρης, θα μείνει με Κουλούρη, Γκάκπομ και Σβιντέσκι. Εγώ το έβαλα στην βάση ότι αν πουληθεί ο Κουλούρης, που μάλλον είναι το πιθανότερο τρόπο που μιλάμε, έτσι δεν είναι, μάλλον. Ναι, αλλά όσο δεν υπάρχει ναι, πώληση, πρέπει να λειτουργούμε με τα δεδομένα αυτά. Δεν έχει πουληθεί ο Κουλούρης, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει φόρ. Εάν πουληθεί ο Κουλούρης όμως, θα πάρει ο ΠΑΟΚ ένα φόρ που μέσα εισαγωγικά θα καπελώσει Ακπομ και Σβιντέρση, λέει, θα είναι μεγάλο βεληνικού ή θα πάρει ένα παρόμοιο για να κάνει μια τριάδα ο Λουτσέσκου και να του αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο και τη φόρμα του καθενό. Κοίτα να δει. Αυτά ξέρει, καμιά φορά τα μελετά και δεν σου βγαίνουν. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Αγάπη μου, στείλει μήνυμα στα αγγλικά ή μου φαίνεται. Σου πρόθεσα ένα μήνυμα, ρε Σταύρο, στα αγγλικά για αυτό που λένε. Ναι. Θέλει, ναι, Σταύρο, να σε υποθέσω να το διαβάσει. Όχι, να όχι, μου πει τι είναι, γιατί ελληνικά βλέπω δεν ξέρουμε. Όπως νόμιζα δεν ξέρουμε τι λέξει ο Μόσταυλος, γιατί... ναι. Άμα δεν ξέρουμε τα ελληνικά, στα αγγλικά λίγο πώς θα πάμε.
Δεν είναι κακό, Σταύρο. Εδώ πρόεδροι ομάδων και δεν ξέρουν αγγλικά. Δεν είναι κακό. Προώθησα άλλο μήνυμα. Ναι, επειδή ξεκίνησε με χάι, που συνήθως ξεκινάει ο ιός. Νόμιζα ότι μου έρθει ιό. Κατάλαβε. Ναι, τώρα το κατάλαβα. Οκ. Σωστό, λέτε πώ ήταν. Ναι. Αν δεν βγάλετε άκρη με τα αγγλικά, θα σα εμποδίσω στο διάλειμμα. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι κακό. Πρόεδροι ομάδων δεν ξέρουν αγγλικά. Υπάρχει εξέλιξη στο μπάσκετ. Ναι. Να το πούμε λίγα, και επειδή είναι τώρα φρέσκο-φρέσκο, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση η ΚΑΕ. Το θέμα που λέγαμε και χθες με τον Νίκο προχωράει, μάλλον. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη συνάντηση του πρόεδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μπάνε Πρέλαβης και του πρόεδρου του Εραστέχνη ΠΑΟΚ Θανάση Κατσαρή με τον κύριο Γιώργο Καραμάνο, ο οποίος εκπροσωπεί ομάδα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και η πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και με ξεκάθαρη διάθεση συνεργασίας για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο πλαίσιο ενημέρωσης για όλα όσα έχουν σχέση με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αναφέρει η πρώτη ενημέρωση. Σημαντικό και αυτό, γιατί έλεγε και ο Νίκος ότι λίγο κινείται το πράγμα και σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει και νέα εξέλιξη. Προχωράει το θέμα. Μάλλον πάμε στη διαδικασία, Σταύρο, fast track, αν θες να σου εξηγήσω τι σημαίνει. Μάλλον αυτό πάει η δουλειά. Και είναι καλό αυτό που έλεγε και ο Νίκος, ότι θα τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς γρήγορα. Ναι. Δεν έχει υπάρχει την πολυτέλεια να σέρνονται θέματα είτε θετικά είτε αρνητικά. Ωραία, λοιπόν, ναι. Να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε μετά με μια κουβέντα, αν όλα πάνε καλά, για τον Βραζιλιάνο και να πούμε μετά τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει τρομερό μήνυμα στο κείμενο ότι έρχεται ο Σουάρες. Ναι. Προτείνω να τον φέρουν μέσω Αθήνας, να μαζευτούν οι αξίδες του Ευθύνου Βενιζέλου, να τον δουν πως είναι, ρε παιδί μου, μιας και ακούν για αυτόν 2 εβδομάδες τώρα. Πολύ σωστά μιλάει ο φίλος εδώ. Να μας τον δουν και εκεί λίγο, να κάνουν μια υποδοχή και να τον φέρουν μετά εδώ να υπογράψει. Εγώ λέω ότι δεν θα τους αρέσει, Σταύρο, οπότε τζάμπα θα πάει το παιδί. Ναι. Αφού τον θέλανε. Μάλιστα. Έχει πριστεί κοιλιά μου από το Σανό, έγραφε φίλος της ΑΕΚ χθες. Έχει πριστεί κοιλιά μου. Δηλαδή, όχι άλλο Σανό, το έχουμε γράψει, το έχουμε πει και εμείς και όλοι. Αλλά έχει πριστεί η κοιλιά μου από τόσο Σανό. Εντάξει, το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Ναι, όχι το πήγε ένα βήμα παραπάνω, το έκανε εικόνα. Σκέψτε το. Ζουν ένα δράμα. Ναι, γιατί ξέρει, Σταύρο, και το Σανό, χωρίς να έχω φάει, φαντάζομαι ότι λόγω της φύσης του, αν πιεις και νερό, φουσκώνει το Σανό. Άρα, εντάξει, φοβερά πράγματα. Νομίζω ίσως αξίζει να κάνουμε ένα θέμα λίγο με τα καλύτερα σχόλια φίλων της ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, το πρώτο. Και επιστρέφουμε. Αύριο Παρασκευή, 7 Ιουνίου, Σάββατο 8, οι 2 επόμενες παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, ο Λαός Τραγούδι Θέλει. Με Άγγελος ο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Έχουν μείνει, παιδιά, ακόμα 4 παραστάσεις, οπότε κανονίστε, κάντε τα κουμάντα σας, μαζευτείτε. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Κλείστε τα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου όλου του 24ωρου, ticketservice.gr, καταστήματα public και τελεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Η Αναδομά είναι εδώ μαζί μας, η οποία βρίσκεται Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φοίνικα, σε νέα γραφεία πολύ εύκολα προσβάσιμα. Η Αναδομά, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα, είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε του επαγγελματικού σας χώρου, σε πολύ πολύ καλές τιμές. Και η Στίχημαν είναι εδώ μαζί μας. Πρώτη ασθένη και αναβλήθηκε. Εντάξει, θα γίνουν σήμερα. Λόγω δεν θα γίνουν σήμερα, Αριστεργιό. Θα γίνουν. Έχεις πρόβλεψη. Το βλέπω για τυφώνα σήμερα. Μίλησε με Παρίσι, τυφώνα. Για τυφώνα να φεύγουν τα διχτάκια και οι ρακέτες. Πολλές επιλογές όπως έχετε παρόλα αυτά, και σε ποδόσφαιρο. Ολλανδία, και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ σωθήκαμε και σε τένις και σε φόρμουλα και σε όλα. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή παίζετε πολύ εύκολα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα κάνουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο, συνάδελφο, ο οποίος ξέρει σαφώς καλύτερα από εμάς τον ποδοσφαιριστή που φαίνεται πως παίρνει ο ΠΑΟΚ, τον Ροντρίγκο Σουάρες, τη ΣΑΒΕΣ. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιγγέλ Κορέιρα, δημοσιογράφο της Αμπόλα. Καλησπέρα, κύριε Κορέιρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Ναι, ευχαριστώ. Όλα καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Ροντρίγκο από την ΑΒΕΣ. Ναι. Είναι όντως αυτά που διαβάζουμε, ένας από τους παίκτες που κάναν τη διαφορά φέτος και στην ομάδα τους και γενικότερα δεν πέρασε απαρατήρητος στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας? Ναι, ο Ροντρίγκο πήγε πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες από την ΟΑΒΕΣ. Βοήθησε η ομάδα να αναμείνει η αλφα κατηγορία, γιατί για πολλές μήνες
Για Άβυζη ήταν στη τελευταία θέση και μετά ανέβηκε και ο Ροδρίγο ήταν ένα το σημαντικό παίκτης. Είναι ένα παίκτης που του αρέσει να πάει μπροστά και κάνει καλές assistance για τους άλλους παίκτες και του αρέσει κάποιες φορές να βάλει γκολ. Πιστεύω ότι έχει βάλει 4 γκολ φέτος και θα είναι πολύ καλή μεταγραφή για το ΠΑΟΚ σίγουρα. Με δεδομένο, κύριε Κορέρα, ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από το ελληνικό, εντάξει, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, φαντάζομαι, και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής από την Ελλάδα. Σίγουρα ότι θα είναι πιο εύκολο για τον Ροδρίγο να παίξει σε μια καλή ομάδα. Και όπως σου λέω, πιστεύω ότι αν αυτός θα γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο θα βοηθήσει πάρα πολύ το ΠΑΟΚ σίγουρα να μπει στην όμιλο στη Champions. Αυτό θα σας έλεγα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους, γιατί ξέρετε και τις απαιτήσεις του Champions League και ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε το ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο θέλει ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους. Είναι ο Ροντρίγκο ένας τέτοιος παίκτης που μπορεί να του δώσει την όθηση για να μπει μετά από 5 προσπάθειες στους ομίλους του Champions League? Έτσι πιστεύω. Όπως σου είπα, εδώ ήταν ένα από τους καλύτερους δεξιμπακ στο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Τότε συμβαίνει ότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολο για το Ροδρίγο να κάνει την ίδια σεζόν στην ΠΑΟΚ όπως έκανε φέτος και θα βοηθάει σίγουρα την ομάδα να πάρει το στόχος. Ναι. Κύριε Κορέα, είναι αλήθεια ότι η Πόρτο ενδιαφέρθηκε ξανά τελευταίο διάστημα για να τον κάνει δικό της? Ναι, ο Πόρτο γνωρίζει και αυτό καλά το παιδί. Τότε είχε κάποιες ομάδες που το ήθελα και ο ΑΕΚ πιστεύω ότι το ήθελε πρώτα από όλα. Mm-hmm. Γιατί ο Μιγκέλ Καρδόζο το γνωρίζει καλά. Τότε, όπως σου λέω, αν θα πάει σίγουρα για το ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή μεταγραφή. Κύριε Κορέρα, κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει το εξής. Γιατί ένας τέτοιος καλός ποδοσφαιριστής δεν θα συνεχίσει στην Μπενφίκα, στην Πόρτο ή στη Sporting και επιλέγει τον ΠΑΟΚ? Τι πιστεύετε ότι οδήγησε τον ποδοσφαιριστή να πει ναι στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, εδώ στην Πορτογαλία σε αυτή τη θέση και Βενφίκα και Πόρτο και ο Sporting έχουν καλούς παίκτες αυτοί. Μάλλον δεν θα ήταν τόσο εύκολο για τον Ροδρίγο να μπει εκεί. Αλλά όπως σου λέω, είναι καλός ποδοσφαιριστής και σίγουρα μπορεί να θα βοηθήσει ΠΑΟΚ να πάρει ξανά το πρωτάθλημα αν μπορεί και να πάει στο όμιλο στη Champions. Ο κόσμος στο ΠΑΟΚ σίγουρα θα το αγαπάει το παίκτης, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης, τρέχει συνέχεια, θέλει πάντα να βοηθήσει η ομάδα και είναι, πιστεύω, όπως σου είπα, καλή μεταγραφή. Γνωρίζετε, κύριε Κορέρα, αν είναι ελεύθερος ή όχι? Γιατί υπάρχει μια κουβέντα, αν όντως είναι ελεύθερος ή δεν είναι ελεύθερος. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η ομάδα από τη Βραζιλία έχει ακόμη μερίδα τα δικαιώματά. Γνωρίζετε κάτι, έχει γραφτεί στην Πορτογαλία κάτι τέτοιο? Δεν ξέρουμε καλά αυτό, πολλά καλά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι ένα εμπόδιο, ας πούμε, όλο αυτό. Ναι, εμπόδιος και δεν ξέρω πόσο ΠΑΟΚ πρέπει να πληρώσει, αλλά δεν είναι πολύ, πολύ ακριβό σίγουρα. Κύριε Κορέρα, ποιες είναι οι αδυναμίες του Ροντρίγκο? Τις αρετές τις είδαμε και εμείς, τις χαίρετε καλύτερα. Είναι ένας μπακ που βγαίνει μπροστά, κάνει assist, έχει καλή τεχνική, βάζει και γκολ. Οι αδυναμίες του ποιες είναι? Έχει αδυναμίες? Αν έχει κάτι... Αυτός πιστεύω ότι σαν παίκτης είναι καλό, είναι δεξί μπακ, αλλά είναι πιο εύκολο να πάει μπροστά. Όπως σου λέω, γιατί δεν ξέρω αν από την αρχή στην καριέρα του ήταν επιθετικός ή έπαιξε στην άκρη, γιατί αυτός δεν είναι κανονικά ακριβώς σαν αμυντικός παίκτης. Το αρέσει συνέχεια να πάει μπροστά. Τότε όταν η ομάδα είναι πίσω, είναι λίγο δύσκολο για το παιδί, γιατί όπως σου λέω, δεν του αρέσει να είναι πολύ αμυντικός. Του αρέσει περισσότερο να πάει μπροστά. Δηλαδή αμυντικά δεν είναι και σούπερ αξιόπιστος. Δεν δίνει τόσο μεγάλη σιγουριά να πεις ότι είναι βράχος στην άμυνα. Εντάξει, είναι δύσκολο να το περάσουν οι αντίπαλοι, αλλά όπως σου λέω, πιστεύω ότι είναι καλύτερο παίκτης όταν πάει μπροστά να βοηθήσει τους άλλους παίκτες.
Κύριε Κορέα, επειδή σας έχουμε μαζί μας, νομίζω μία πρώτη εικόνα για τον Ροντρίγκο πήραμε. Πάμε λίγο στο θέμα του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Εμείς παρακολουθούμε κυρίως αυτό που γράφεται στην Πορτογαλία, ότι ο παίκτης θα είναι στην προετοιμασία της Πόρτο κανονικά. Υπάρχει κάτι παραπάνω, κάποια διαφοροποίηση στο τελευταίο διάστημα? Όχι, δεν είναι, είναι ακόμα νωρίς, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Σέρτζιο Κονσεσάου θα συνεχίζει, μάλλον θα συνεχίζει σαν προπονητή στο Πόρτο. Ο Εγέρα έφυγε, πήγε στη Ατλέτικο Μαδρίτ. Τώρα ο Σέρτζιο Κονσεσάου, ο Σέρτζιο Ολιβέιρα παίζει την ίδια θέση από το Εγέρα. Ο Πόρτο χρειάζεται ξανά το παίκτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθήσατε φέτος ελληνικό πρωτάθλημα? Βρήκατε χρόνο? Έχετε εικόνα? Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, κάθε μέρα, ναι, ναι. Πώς είδατε την πορεία του ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα χωρίς να κάνει ήττα? Εντάξει, βέβαια. Ήταν, έκανε φοβερό σεζόν. Είχε μόνο 4 ισοπαλία, πιστεύω. Mm-hmm. Ναι, ναι, σωστά. Όλα με 1-1 και γι' αυτό πιστεύω. Ήταν όλα 1-1. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Τότε πήγε πάρα πολύ καλά και πιστεύω πως μπορεί να πάει πρώτη φορά στο όμιλο στη Champions και έχει ομάδα να κάνει αυτό. Αν κάνει καλές μεταγραφές, πρέπει να έχει τύχη, λίγο τύχη στη κλήρωση, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει, να πάει μακριά. Επειδή ξέρετε ότι ενδιαφερόμαστε για τον Κουσέισάο λόγω της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, τι άλλαξε και η Πόρτο εκεί που πήγαινε χωρίς φρένα, ξαφνικά έγινε αυτή η ανατροπή και η Μπενφίκα πήρε το πρωτάθλημα και έχασε η Πόρτο και το κύπελο στο φινάλε? Ναι, βέβαια, ήταν δύσκολο πράγματα για το Σέρζιο Κονσεσάου. Ο Πόρτο είχε 7 βαθμούς διαφορά από το Μπενφίκα και έχασε το πρωτάθλημα, αλλά κανένας το περίμενε ότι το καινούργιο προπονητή στον Μπρούνο Λάζι έκανε μόνο μια ισοπαλία σε 18 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο να κάνει ξανά αυτό. Και στο τελικό, εντάξει, είναι πέναλτι, όπως ξέρεις, πέναλτι μπορεί να κερδίζει και οι δύο ομάδες. Ναι. Ο Πόρτο ήταν η τρίτη φορά που έχει χάσει με Sporting για με πέναλτι και ο Σέρτζιο Κονσεσάου είχε μια ήττα στο τελικό το κύπελο όταν ήταν στην Μπράγκα και ξανά με πέναλτι. Τότε δεν είναι εύκολο για οι παίκτες να πάνε να χτυπάνε πέναλτι χωρίς να ξεχάσουν αυτό. Και είχε τύχει, αλλά δεν είχε τύχει, αλλά όπως σου λέω, ο Σέρτζιο Κονσεσάου πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλός προπονητής και πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ χρόνο στην Πόρτο. Θα πάει ξανά στο εξωτερικό να κάνει καριέρα. Ωραία. Δύο ερωτησούλες ακόμα για τον Ροντρίγκο και να σας αφήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και δουλειές. Μπορεί λόγω της απουσίας του Βιερίνια να ξεκινήσει ο Λουτσέσκο ένα πλάνο με τον Μάτο στα δεξιά και τον Ροντρίγκο στα αριστερά? Είναι το ίδιο καλός και αριστερά ο Ροντρίγκο όσο είναι στα δεξιά? Ο Ροντρίγκο δεν παίζει πολλές φορές αριστερά. Ναι, αν χρειάζεται σίγουρα θα κάνει αυτή τη θέση, αλλά όπως σου λέω, παίζει πιο εύκολα δεξί μπακ. Ναι. Αλλά είναι αμυντικός και όταν είσαι καλός παίκτης παίζεις ό,τι θέση ο προπονητής θέλει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθει καμιά βόλτα στην Ελλάδα για διακοπές ή όχι? Δύσκολα. Όχι ακόμα. Μάλλον το άλλο χρόνο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή κύριε Κορέιρα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πήραμε μια πρώτη γεύση για τον Ροντρίγκο. Θα πάμε τώρα στο μπάσκετ που έχουμε και εκεί την εξέλιξη που είπαμε και πριν. Θα έχουμε τον Νίκο που λογικά θα έχει να μας πει κάτι παραπάνω. Χρήστο, τον έχουμε? Τώρα σε δευτερόλεπτα. Ωραία. Νομίζω εντάξει, μας έδωσε 2-3 στοιχεία ο Μικέλ Κορέιρα για τον Ροντρίγκο Σουάρες. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι έχουμε, τι γίνεται? Νομίζω ότι έχουμε εξελίξεις όπως για να το κάνουμε. Ναι. Υπάρχει μια ενημέρωση από πλευράς της ΚΑΕΠΑΟΚ με αφορμή την σημερινή συνάντηση του Προέδρου της ΚΑΕ, του Μπάνε Πρέλεπης, του Προέδρου του Ερασιτέχνη, του κ. Θανάση Κατσαρή, με τον κ. Γιώργο Καραμάνο. Πλέον έχουμε και επίσημα ουσιαστικά και το όνομα του ανθρώπου που εκπροσωπεί μια ομάδα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ΚΑΕΠΑΟΚ.
Έγινε σήμερα μια συνάντηση σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, αυτή είναι η πρώτη συνάντηση. Επαφές έχουν γίνει το προηγούμενο καιρό ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όπως αναφέρει και μέσα αυτή την ενημέρωση, το κλίμα ήταν πολύ καλό και γενικότερα η διάθεση για συνεργασία και για να προχωρήσει το όλο θέμα και από τις δύο πλευρές είναι μεγάλη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που μπαίνει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία να αναφέρει κάτι τέτοιο στην ιστοσελίδα του και με το όνομα πια του εκπροσώπου των ενδιαφερόμενων, να σου το πω έτσι, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα προχωράει και είναι σε καλό δρόμο. Και προχθές που αναφερθήκαμε στην συγκεκριμένη υπόθεση και χθες μάλλον, είχαμε πει ότι είναι να γίνουν και άλλες συναντήσεις με σκοπό τη συμφωνία και την αλλαγή τέλος πάντων στο κομμάτι της διοίκησης της ΚΑΕ. Μια τέτοια έγινε σήμερα. Το θετικό είναι ότι από την πλευρά του κυρίου Καραμάνου βγαίνει μια πολύ καλή έτσι διάθεση και μεγάλη διάθεση να εμπλακεί. Και μένει να δούμε από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα. Μέχρι στιγμής η όλη υπόθεση, οι όλες επαφές έχουν γίνει σε καλό κλίμα και φαίνεται ότι το θέμα προχωράει και στο πιο τυπικό κομμάτι που έχει να κάνει τέλος πάντων με την αλλαγή στο κομμάτι το διοικητικό. Νίκο, έχουμε μια πρώτη εικόνα για το ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Καραμάνος? Κοίταξε, ο κύριος Καραμάνος, από όσο μπορούμε να ξέρουμε τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διάφορες εταιρείες, κυρίως στο κατασκευαστικό κλάδο, με δουλειές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κύριος Καραμάνος ουσιαστικά είναι εκπρόσωπος μιας ομάδας επιχειρηματιών που συνεργάζονται ουσιαστικά σε αυτές τις εταιρείες. Και υπάρχει ένα background οικονομικό αρκετά ενδιαφέρον. Το είπαμε και χθες ότι ακόμα και να γίνει αυτή η αλλαγή δεν θα φύγει ο ΠΑΟΚ ξαφνικά και θα πάει σε budget τρελά, έτσι. Αλλά σίγουρα αν γίνει μια τέτοια αλλαγή το οικονομικό του υπόβαθρο αλλάζει και γίνεται οικονομικό υπόβαθρο μιας ομάδας που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα ενημερώσω και μέσα από το 24 με περαιτέρω στοιχεία στην πορεία της ημέρας. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε χρειάζεται λίγο συλλογή και λίγο χρόνο όσον αφορά τον κύριο Καραμάνο και τους συνεργάτες του. Το θετικό είναι, σε πρώτη φάση σήμερα που μιλάμε, γιατί σήμερα έγινε αυτή η συνάντηση το πρωί, ότι πάνε όλοι μαζί και ο κύριος Καραμάνος και ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ο Θανάσης Κατσαρής, που για μένα και η παρουσία του πρόεδρου του ΑΣ λέει πολλά, και φαίνεται ότι το όλο ζήτημα προχωράει καλά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξαναλέω ότι δεν νομίζω ότι το όλο θέμα θα κρατήσει πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα προέκυψε αυτή η ενημέρωση από πλευράς ΚΑΕ, η επίσημη ενημέρωση. Οι επαφές που έχουν γίνει είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και ξαναλέω ότι δεν πιστεύω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ το όλο θέμα. Εξέλιξη αναμένεται σχετικά άμεσα. Για να είμαι, Νίκο, ειλικρινής, όταν σου έλεγα πολλές φορές ότι πρέπει, και εσύ το έλεγες, και η Αγάπη και ο Σταύρος, ότι πρέπει η ΚΑΕ να κινηθεί γρήγορα, να μην αφήσει τον χρόνο να περάσει, να πάει στον ερασιτέχνη γρήγορα. Δεν φανταζόμουν ότι θα έχουμε τόσο γρήγορα εξελίξεις και προφανώς οι άνθρωποι το δουλεύουν εδώ και καιρό. Και καλώς δεν βγήκε προς τα έξω. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι το οποίο το έτρεξε μέχρι αυτό το σημείο ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Αυτός ήταν που εδώ και καιρό έχει κάνει τις επαφές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον κύριο Καραμάνο. Προφανώς και αντιλαμβανόμαστε ότι όταν γίνεται μια τέτοια συνάντηση και με τον ερασιτέχνη, δεν γίνεται ξαφνικά, έτσι. Έχει προηγηθεί ενημέρωση για την κατάσταση της εταιρείας, έτσι. Και πια φτάνουμε στο επόμενο στάδιο που, αφού αυτά έχουν φτάσει σε ένα καλό σημείο, πλέον αρχίζει ο ενδιαφερόμενος να μιλάει και με ανθρώπους της οικογένειας, πέρα από τον Μπάνε Πρέλεβιτς που ήταν η επαφή του το προηγούμενο διάστημα, για να προχωρήσει πια στο επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την ανάληψη των καθηκόντων. Οπότε το όλο θέμα το έτρεξε ο Μπάνε Πρέλεβιτς το τελευταίο διάστημα, πάνω κάτω μήνα εγώ θα πω,
Αλλά το έτρεξε με πάρα πολύ χαμηλούς τόνους, χωρίς να λέει τίποτα πουθενά, και περιμένοντας να έχει αποτέλεσμα. Από τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω πια η όλη υπόθεση, προχωράει και πολύ καλά. Οπότε μένει να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Ωραία, έτσι. Σημαντικό ότι υπάρχουν εξελίξεις τουλάχιστον και τρέχει το ζήτημα. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Και το λέω και το ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι όλο θέμα θα γίνει serial, θα τραβήξει πολύ. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει άμεσα, γιατί οι επαφές, οι συζητήσεις είναι αρκετά προχωρημένες. Υπάρχει πολύ καλή διάθεση, αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν είναι δηλαδή πλέον στο κομμάτι του να το συζητήσουμε, να το δούμε τι έχει εκεί, πόσα είναι τα λεφτά, τι γίνεται. Υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση, υπάρχει πολύ καλή διάθεση και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Επιτέλους, Ρε Νίκο, σε βγάλαμε για κάτι έτσι και μας έδειξε τη διάθεση μια φορά. Γιατί τελευταία μας τη μαύρησες. Τι να κάνουμε. Έχουμε να πούμε και κάτι θετικό. Οι εξελίξεις. Ωραία. Εμείς μεταφέρουμε τις εξελίξεις, δεν μεταφέρουμε κλίμα, δεν μπορούμε. Έτσι. Καλά κάνεις, Νίκο. Λοιπόν, ναι. Ωραία, οτιδήποτε άλλο προκύψει, αν είναι σοβαρό, παρεμβαίνεις. Αλλιώς μέσα στην ημέρα σου πάω 24. Ωραία, ευχαριστούμε και τον Νίκο. Ένας χαμός. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα, να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Να δούμε τι άλλο έχουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά. Παρέα ναι. Μαζί μας ήταν και σε αυτό το μισάρο η Αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Εθνικής Αντιστάσεως 171, τα νέα της γραφείας στο Φοίνικα. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Regency Casino και το θέατρο Βεργίνα. Αύριο και μεθαύριο, δύο επόμενες παραστάσεις του μεγάλου αφιερώματος στο Στράτο Διονυσίου, Ο Λαός Τραγούδι Θέλει, με Άγγελο, με Στέλιο και με Διαμαντή Διονυσίου. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας. Έχουν μείνει όλες και όλες τέσσερις παραστάσεις. Όλες οι προηγούμενες ήταν sold out, οπότε κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας για να έχετε τη θέση σας και να μην έχετε κανένα άγχος όταν θα φτάσετε στο Regency Casino. Στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είναι προαιρετική, θυμίζω, η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος ηλικίας σας. Δεν απαιτείται να έχετε κλείσει κάποιο συγκεκριμένο όριο ηλικίας για να μπείτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε το αφιέρωμα στον μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Και μαζί μας η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Το παιχνίδι Ολλανδία-Αγγλία δεσπόζει, νομίζω, σήμερα στις ποδοσφαιρικές επιλογές. Φαβορή Αγγλία στο 3-10 είναι, αν δεν κάνω λάθος, η Ολλανδία. Αλλά έχει και επιλογές στο τένις, έχει όλα τα αθλήματα. Μας έχουν εγκαταλείψει τα μεγάλα αθλήματα της Ευρώπης, αλλά πάντα υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ειδικά όταν μιλάμε για τη Στίχημαν, με εκατοντάδες ειδικές επιλογές ανά παιχνίδι. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαμός, Τέργιο. Χαμός, πραγματικά. Στα έλεγα ότι γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Πάμε ξανά στο Σταύρο. Έλα, Σταύρο. Σταύρο. Ναι. Ναι. Σταύρο. Σταύρο. Έλα. Μας ακούει ο Σταύρος. Μπα. Μας ακούει, αλλά μάλλον εμείς δεν τον ακούμε. Δεν μας ακούει ο Σταύρος. Πάμε λίγο προσπάθεια σε λιγάκι. Λοιπόν. Στο μεταξύ προκύπτουν συνεχώς νέες πληροφορίες για τον, τον παίκτη, για τον Βραζιλιάνο. Θα μας τα πει ο Σταύρος. Ναι, θα τα σχολιάσουμε λοιπόν όλα μαζί. Υπάρχει το θέμα του Σάχοφ από χθες το απόγευμα. Ναι. Γιατί προέκυψε αργά το απόγευμα, οπότε δεν το ξέραμε ακόμα το μεσημέρι στην εκπομπή. Ουσιαστικά το θέμα του Σάχοφ μάλλον κλείνει. Σιγά σιγά, τον έχουμε ξανά. Κοίταξε, όταν για το Σάχοφ, όταν είναι διστακτικός ή αρνητικός ή κρατάει τον ΠΑΟΚ σε στάση αναμονής και ενώ η πρόταση είναι 50% πάνω από την προηγούμενη, ναι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει διπλασιασμό πρότασης. Ήδη βασικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο τώρα, φαντάζομαι. Έλα, Σταύρο. Έλα. Τι γίνεται, παιδιά. Ωραία. Χαθήκαμε. Λέμε ότι γενικά προκύπτουν συνεχώς νέες πληροφορίες για τον, τον Βραζιλιάνο, για τον Ροντρίγκο. Για πες μας. Όλα, δικαιώθηκα σε αυτό που σας έλεγα πριν. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο. Παίκτης. Ναι. Ναι, επειδή ξέρω πώς δουλεύει η Βραζιλιάνικη αγορά. Η Βραζιλιάνικη αγορά δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσει να μην πληρώσεις κάτι. Ναι, ουσιαστικά αυτό που λένε οι Πορτογάλοι είναι ότι η Γκρέμιο Ανάπολης τον είχε δανείσει στην Άβες. Ναι, ουσιαστικά ο παίκτης ανήκει στην Γκρέμιο Ανάπολης, δεν είναι η Γκρέμιο Γκρέμιου, η γνωστή, είναι μια άλλη.
Ωραία. Ανήκει εκεί. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε μαζί του, μαζί της έναντι 800.000 ευρώ. Και ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και έρχεται να υπογράψει το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι μια τελειωμένη μεταγραφή. Είναι αγορά. Εδώ φαίνεται και όλος ότι σιγά η ΑΕΚ μην έδινε για δεξί ΠΑΟΚ 800.000 αγορά. Δηλαδή. Η ΑΕΚ τον περνούσε σαν ελεύθερο. Δεν είναι ελεύθερος ο παίκτης. Ο παίκτης έχει ομάδα. Και σίγουρα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν και τα διαδικαστικά που είναι οι ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ και με την Κρέμιο Ανάπολης, τα έχει βρει και με, και με τον παίκτη. Άρα περιμένουμε την ολοκλήρωση. Θα έρθει το απόγευμα. Ώρα ακριβώς δεν ξέρουμε. Είναι η αλήθεια. Θα υπάρξει μια ενημέρωση σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μας κουβέντα για το πώς έρχεται ο Ροντρίγκο στη Θεσσαλονίκη. Είναι αγορά και από αυτές που η ΑΕΚ σίγουρα δεν έχει διάθεση να κάνει. Με 800.000 Σταύρο, 5 θα φέρει ο πρόεδρος. Ξυπνήστε. Ναι. Δεν θα φέρει έναν, θα φέρει 5 παιχταράδες. Εντάξει. Ακριβώς. Τώρα, για να κλείσουμε, του Ροντρίγκο, αυτό που μας είπε και ο Μικέλ Κορέρα είναι ότι αρέσκεται στην επίθεση. Αμυντικά έχει κάποιες αδυναμίες, αλλά Σταύρο, ποιος Βραζιλιάνος αμυντικός δεν έχει αμυντικές αδυναμίες. Κοίτα, τις αμυντικές αδυναμίες κυρίως υπάρχουν όταν δεν υπάρχει τακτική συνοχή. Ναι. Εγώ από τις τοποθετήσεις που είδα, μια χαρά τοποθετήσεις έχει. Δεν είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αλλά θα το δούμε. Ναι. Ούτε ο. Πώς το λένε. Ούτε ο Ισμαήλ Σίλβα αμυντικά στο ένας με έναν τουλάχιστον το μαρκάρισμα είναι τίποτα top. Αλλά ναι. Αν οι αποστάσεις είναι αυτές που πρέπει, θα την κάνει τη δουλειά. Όλα έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Αν είναι αυτή που πρέπει, οι αδυναμίες δεν. Δηλαδή ο Μάτος δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του πλανήτη. Βέβαια. Ναι, αλλά όταν ο Βαρέλα τον έχει μάθει και ξέρει πώς θα την κάνει. Σωστό. Ωραία. Ναι. Δεν εκτίθεται. Δεν εκτίθεται. Ναι. Πριν πάμε, Σταύρο, στο μπάσκετ, έχεις κάποιο σχόλιο μετά τα χθεσινά για τον Σάχοφ, τις νέες πληροφορίες? Εντάξει, ο Σάχοφ νομίζω ότι είχε δεσμευτεί στον Ίβιτς. Με αυτόν έχει αρέσει σχέσεις, με αυτόν τέλος πάντων θέλει να συνεργαστεί στο άμεσο μέλλον, θέλει ένα ρόλο πιο έντονο στην ομάδα που θα αγωνίζεται, θέλει να εισπράξει την καλή του χρονιά στον ΠΑΟΚ. Είναι σε μια παραγωγική ηλικία, δηλαδή έχει άλλα δύο συμβόλαια στην καριέρα του. Μπορεί να θέλει να πάρει τέλος πάντων κάποια χρήματα που θεωρεί ότι αξίζει και με έναν πιο καλό, πιο ξεκάθαρο ρόλο στην ομάδα που θα πάει. Ας είναι καλά το παλικάρι, δεν έχουμε. Προσέφερε στην ομάδα σίγουρα. Βέβαια. Και ο ΠΑΟΚ το προσέφερε, mm-hmm. να τα λέμε όλα. Ήρθε εδώ και έκανε μια πρώτη χρονιά κάκιστη. Mm-hmm. Για τα 2/3 τουλάχιστον χρειάστηκε 20-22 παιχνίδια για να αρχίσει να αποδίδει. Ο ΠΑΟΚ είχε την υπομονή. Μετά βρήκε ένα ρόλο. Έχει κατακτήσει με τον ΠΑΟΚ ως βασικός. Όχι, βασικός δεν ήταν πέρσι, αλλά συμμετείχε. Έχει κατακτήσει 3 κύπελα με τον ΠΑΟΚ, ένα πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να είναι και δεύτερο. Δεν είναι μικρή η συνεισφορά του. Το βιογραφικό του πλούτησε αρκετά, είναι η αλήθεια. Άρα και αυτός φεύγει από εδώ έχοντας πάρει πράγματα και ο ΠΑΟΚ έχοντας πάρει πράγματα από αυτόν. Νομίζω ότι ο Κάνιας θα βγει λίγο πιο ψηλά στην ατζέντα. Αλλά μέχρι να δούμε τι επιλογές έχει ο ΠΑΟΚ στα κεντρικά χαφ, ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει και άλλον παίκτη ο ΠΑΟΚ στα κεντρικά χαφ. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει Μίσιτς, έχει Βέρμπλουμ. Έχει τον Ισμαήλ Σίλβα, καλός εχόντων των πραγμάτων, αλλά περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα συμβεί. Ωραία. Πάμε και στο μπάσκετ. Πάμε και στο μπάσκετ. Κοίτα, στο μπάσκετ, εγώ αυτό που σου έλεγα, Στέλιο και αγάπη, όλο το διάστημα είναι ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, ο ΠΑΟΚ θα πέσει στην Α2 του χρόνου. Ναι. Δεν έλεγες κάτι καλός εχόντων των πραγμάτων. Υπερβολικό, εντάξει. Την πραγματικότητα ναι. Κατέγραφες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κ. Καλαμάνος που ανέφερε η ΚΑΕΠΑΟΚ πριν από λίγο ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Πάνε Πέντε Βρισκέτο Θανάση Κατσαρή
Προφανώς για να φτάσει στο σημείο να μιλάει με τον Κατσαρίς σημαίνει ότι έχει προχωρήσει αρκετά το πράγμα. Δεν έχουμε εικόνα για την εταιρεία, τις εταιρείες που εκπροσωπεί, δεν έχουμε εικόνα για τη δυναμική. Αλλά είναι μια κατάσταση, τέλος πάντων, όταν μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν μεγάλα έργα σε εξέλιξη. Υπάρχει το έργο της Τούμπας, υπάρχει το λιμάνι. Υπάρχουν τέλος πάντων αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον κατασκευαστικών εταιριών για να τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί αυτό το γεγονός να είναι θετικό για μια κατασκευαστική εταιρεία να έρθει και να τοποθετηθεί σε βιτρίνα εδώ στην πόλη μας, και καλύτερη βιτρίνα από τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να υφίσταται τη δεδομένη χρονική στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, κάνοντας μια εικασία, εκτιμώ ότι αυτός είναι ο λόγος που μια κατασκευαστική, τέλος πάντων κατασκευαστικές εταιρείες που εκπροσωπεί ο κ. Καραμάνος, θέλουν να μπουν στην καθημερινότητα της πόλης. Για να φτάσει στον Κατσαρί, η υπόθεση σημαίνει ότι είναι προχωρημένο. Ναι, σωστό. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλή, τελική καλή εξέλιξη στο τέλος για να μας φύγει και αυτός ο Νταλγκάς. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ακόμα. Οι πληροφορίες είναι πολύ μαζεμένες. Πολύ προσεκτικά είναι τα δεδομένα. Πρέπει λίγο να δούμε τι και πώς για να μπορέσουμε να κρίνουμε και το αν θα φτάσει μέχρι το τέλος ή όχι. Και τι δυναμική υπάρχει από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μπλοκ. Ναι. Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω για αυτό το πράγμα. Ψυχραιμία θέλει, ηρεμία θέλει. Και θα δούμε πού θα πάει η ιστορία. Τουλάχιστον υπάρχει μία κινητικότητα, μία εξέλιξη. Γεγονός. Σταύρο, εάν κάθεσαι να σου πω, φαντάζομαι το ξέρεις, λίγο να το κουβεντιάσουμε ένα-δύο λεπτάκια, για τις νέες αποκαλύψεις της ισπανικής δικαιοσύνης, ότι ο Ραούλ Μπράβο έκανε κάποιες ενέργειες σε παιχνίδι της Βέρειας με τον Πανιόνιο, που αυτό σημαίνει ότι πιάνουν και τα ελληνικά τελικά οι Ισπανοί, δεν κάθονται μόνο στα ισπανικά. Δεν ξέρω, αυτό αναχώνει ορισμένους. Κοίτανε τώρα. Εδώ λίγο θα το αναλύσουμε κάπως το πράγμα. Δηλαδή, βγήκε ένα δημοσίευμα χθες που ουσιαστικά έβαζε χέρι στην ελληνική αστυνομία που δεν συνέδεσε ληστείες 6-7 παιχτών από την ίδια ομάδα που είχαν θέμα με τα συμβόλαιά τους. Εντάξει, έχουμε ανοιχτό το θέμα Κοριόπουλης. Έχουμε ανοιχτό το θέμα Τζίλου. Ωραία. Πραγματικά, εγώ αν ήμουν η UEFA, θα έλεγα τι γίνεται εκεί. Και τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία με τον Ραούλ Μπράβο, που θα συνδεθούν και άλλα πράγματα. Άντε και συνδέθηκαν. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Ωραία, θα υπάρχει κανένα κόστος. Γιατί να υπάρχει κόστος εντός των συνόρων δεν το βλέπω. Το μόνο κόστος που θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτές τις συμπεριφορές είναι να πει η UEFA ότι η παιδιά, οι ενδείξεις είναι τόσες πολλές που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με αυτούς. Ωραία, ξεκινάμε από τα βασικά. Τώρα για τον Ραούλ Μπράβο. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε κινητικότητα και εδώ. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Ναι. Εντάξει. Και μεγάλη κινητικότητα είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, θα δούμε. Η ουσία είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν πληροφορίες πάρα πολλές για τη δράση του, εγώ νομίζω ότι θα αυξηθούν σε βάθος χρόνου. Γιατί είναι ένα θέμα που τα ισπανικά μίντια το σιγοντάρουν αρκετά, το κυνηγάνε. Ό,τι και να πούμε στέργιο, ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα φτάσει κάτι μέχρι το τέλος. Τι να πούμε, Σταύρο, εδώ να σου πω κάτι. Αυτό που έλεγες, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν υπάρχει μια σύνδεση και μια ένδειξη ότι 6 ληστείες ήταν κατευθυνόμενες για να πιεστεί ένας ποδοσφαιριστής ή να οδηγηθεί στην έξοδο και περνάει τόσο όχι στην απέξω, δεν υπάρχει πουθενά, εντάξει. Δηλαδή, έχω μια συγκεκριμένη εφημερίδα μπροστά μου, η οποία αρέσκεται σε αποκαλύψεις, έχει και πάλι ένα σημαντικό χώρο, το πήρε προσωπικά ο Σαλπιγκίδης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Αυτό είναι η δισογραφία για τον ΠΑΟΚ. Οκ, καλά κάνει ο καθένας και πουλάει την εφημερίδα του όπως θέλει. Αλλά δεν γίνεται να συνδέονται τέτοιες υποθέσεις και να μην ανοίγει μύτη. Θα μου πεις, εδώ συνδέθηκαν επιχειρηματίες και μεγαλομέτωχοι με ναρκωτικά και τον Ουρουάν και δεν άνοιξε μύτη. Θα ανοίξει τώρα για 5 ληστείες, 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσες είναι.
Εδώ μιλάμε για πράγματα και θάματα, εντάξει. Από μία, ναι, από μία φράση του Γκαγκάτση, ωραία, που είπε ότι μόνο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ ασχολούνται με την υπόθεση Τζίλου και κατηγορήθηκε ο Γκαγκάτσης. Ναι. Γιατί κατηγορήθηκε, που ασχολούμαστε με το αυτονόητο? Ή υπάρχει κάποια σύνδεση που ασχολούμαστε και με το... Πρέπει να συνεννοηθώ εγώ με τον Γκαγκάτση, δηλαδή. Κοίταξε, και το αν θα ασχοληθεί με την υπόθεση Τζίλου. Επειδή ήμουν παρόν στην Γενική Συνέλευση, αυτή τη φράση και η δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ, ορισμένοι μυαλοπόλιδες έξυπνοι, οι οποίοι είναι opinion leaders της συμφοράς, και αυτό το βλέπεις και στα σχόλια που τους κάνουν οπαδοί των ομάδων που υποτίθεται εξυπηρετούν, προσπαθούν να μας πουλήσουν ότι η φράση του Μάκη Γκαγκάτση, δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ, είναι ότι οι δημοσιογράφοι ανοίγουν στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε, η βλακεία έχει ξεπεράσει τα όρια. Εντάξει. Ναι, σου λέω και απλά... βλέπουμε άρθρα ότι αποκαλύψεις παραδέχτηκε ο Γκαγκάτση ότι έχει δημοσιογράφος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι οκ. Okay. Ναι, αυτοί καθυστερημένοι, πες το. Ναι, κακό. Οπότε έπρεπε προφανώς να πει ο Μάκης Γκαγκάτσης οι δημοσιογράφοι που γράφουν για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, για να μην παρεξηγηθεί κάποιος ευαίσθητος της πρωτεύουσας της κακιάς ώρας. Δεν κάτι να πούνε, δεν είναι το θέμα τι είπε. Το θέμα είναι ότι αυτοί το διαστρέβλωσαν όπως ήθελαν και το παίρναν αλλιώς. Δεν υπάρχει σωτηρία Σταύρου σε αυτή τη χώρα. Του Τζίλου οι δράστες, ηθική, αυτουργή και φυσική συνεχίζουν τη ζωή τους. Άλλο στη Ρωσία, άλλο στη Γερμανία. Όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν με τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους δράστες δεν νομίζω να έχουν κάποια επίπτωση. Εντάξει. Για τον Νουρουάν το ίδιο. Απλά πέθαναν 10 άνθρωποι μέσα σε 2 χρόνια. Για το Κοριόπολη το ίδιο, για την εγκληματική οργάνωση παιδευόμαστε 5 χρόνια να δούμε αν θα είναι πλημέλημα ή κακούργημα. Προφανώς περιμένουν ορισμένοι να αλλάξει κυβέρνηση για να αθωωθούν σε μια μέρα. Δεν ξέρω, δεν θα βγει ποτέ άκρη σε αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα. Σου λέω, πέρασε επιδερμικά αυτό που έλεγες, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν τηλεκατευθυνόμενες οι ληστείες για να αναγκαστούν παίκτες στην έξοδο. Και πέρασε έτσι. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Γεγονός είναι αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά, το λέγαμε και χθες, φταίει ο Ιβάν Σαββίδης γιατί τροπιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γράφαν όλοι αυτοί οι φωστήρες τους προηγούμενους μήνες. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας ξαναγυρίσουμε στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Καλό είναι αυτό. Καλό και για την ομάδα, καλό για την ψυχολογία του κόσμου. Εγώ θα προστάβω, γιατί και σήμερα να ανακοινωθεί ο Ροντρίγκο, είτε αύριο, 26 Ιουνίου θα βάλει τα ασπρόμαυρα. Αλλά για την ψυχολογία του κόσμου είναι καλό. Αλήθεια είναι. Ενδεχομένως να είναι και για την πώληση των διαρκείας. Αλλά για τον Ράζ Βαλουτσέσκου, είτε σήμερα, είτε 25 Ιουνίου, είτε 26 το πρωί, ένα και το αυτό είναι. Αλλά σίγουρα οι κινήσεις που γίνονται φαίνεται να είναι στοχευμένες και υπάρχει ένα δείγμα ότι μπορεί και να κλείσει νωρίς όλος ο σχεδιασμός. Και αυτό είναι καλό. Η ΑΕΚ έκλεισε τον Παουλίνιο, από ό,τι βλέπω. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέτε την ΑΕΚ, διαβάζω κάποια πράγματα που γράφονται στην Αθήνα τα τελευταίες ώρες για τον Ροντρίγκο και για το γεγονός ότι τον ήθελε η ΑΕΚ, αλλά δεν μπόρεσε να τον πάρει, και είναι απίστευτος ο τρόπος που πλασάρουν. Δηλαδή, πραγματικά, είναι απίστευτο αυτό που γράφουν. Για να αποτονίσουν ουσιαστικά αυτή τη μεταγραφή που κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Θα στο στείλω, Σταύρο. Δεν είναι για να το διαβάσω στον αέρα. Νομίζω, Σταύρο, αξίζει να κάνουμε ένα θεματάκι λίγο με την αντίδραση των φίλων της ΑΕΚ. Είναι και πολλές κιόλας οι αντιδράσεις. Εντάξει, είναι ενδεικτικό το πώς συμπεριφέρονται ο καθένας στους οπαδούς της ομάδας που γράφουν. Θα παλέψουν για το βραβείο της Χρυσής Σέντρας φέτος, Μπακάκης Παουλίνιο. Γραφεί ένας της Χρυσής Σέντρας, ρε. Ρε παιδιά, αυτός είναι μονοκόμματος, όταν έχει την μπάλα μόνο ευθεία πάει, δεν μπορεί να στρίψει. Δεν βλέπω να έχει κάτι παραπάνω από τον Βασιλαντονόπουλο. Ο Βασιλαντονόπουλος είναι καλύτερος από τον Παουλίνιο, λέω εγώ. Το γράφουν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, να ξέρεις. Αυτός ούτε στα highlights δεν βγάζει σέντρα. Εσείς που λένε, ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Προφανώς τι γίνεται. Στο βίντεο με τα highlights δεν βλέπεις highlights. Άρα δικαιολογημένα ο παδός σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Το βίντεο μοντάζει εδώ, κόψε, ράψε. Δεν βρήκαμε 30 σέντρες και 30 σούτ, ας πούμε,
Άρα υπάρχει θέμα. Εντάξει, τέλος πάντων, ο καθένας κάνει την, τη δουλειά του. Απλώς. Ο κόσμος έχει 16 λεπτά βίντεο για τα φετινά του μόνο. Ναι, ένα μεγάλο. Το έχουμε και στο Πάκος 4. Θα το αναλύσουμε και στο Διπρέσ πιο μετά. Εντάξει. Εδώ και... να σου πω κάτι. Στη σελίδα του Sport FM εδώ και 13,5 ώρες είναι στο κείμενο Μπαμ με Ροντρίγκο Σουάρες ο ΠΑΟΚ και η λεζάντα παραμένει ίδια. Ο Βραζιλιάνος μπακ που διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για μετακόμιση στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μόνο στεριού γίνονται αυτά. Άσε μερικά σιγά που γίνονται. Λάθη γίνονται. Λάθη γίνονται. Πάνω στον πανικό και πάνω στην αναμπομπούλα να διορθώσει πράγματα και να ανυψώσει το φρόνημα των φίλων τη ΑΕ, γράφει ό,τι βλακίες σου κατέβει τώρα. Γίνονται. Τέλος πάντων, ο καθένας στη δουλειά του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο. Μπράβο, ρε Σταύρο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Bye bye. Λοιπόν, Ζάκη με τον Σταύρο. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πριν επιστρέψουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Ναι, τα Νάξους είναι μαζί μας με πάρα πολλές επιλογές και σε ανδρική συλλογή και σε παιδική και σε γυναικεία και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολλά είναι και τα καταστήματα. Ένα στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos, ένα Τσιμισκή με Αριστοτέλους, το πιο καινούργιο από όλα, και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Δεν σας τα αφήνει ο Φτύκας στα πλακάκια στο δρόμο μπροστά και πρέπει να φωνάζετε φίλους για να το κουβαλήσουν στο σπίτι. Όχι, τα φέρνει στην πόρτα σας, γιατί άλλοι το κάνουν αυτό που σας λέω. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα είναι ο Φτύκας, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Και μαζί μας τη δεύτερη ώρα τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Για όσους γραφτούν τον Ιούνιο, 30 tablets MLS δωρεάν σε ένα από τα πολλά προγράμματα που έχουν τα Data Labs, ενδεικτικά ορισμένα από αυτά, πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη, λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πάρα πολλά ακόμα. Για πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α ή στο τηλέφωνο 2310-22-2962 ή μπαίνετε με την ησυχία σας datalabs.edu.gr και βλέπετε ό,τι σας ενδιαφέρει, είτε θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάριο πάνω σε επαγγέλματα του τουρισμού, πληροφορικής και πάρα πολλά ακόμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Εντάξει, Στέργιο, στην Αθήνα μπορεί να υπάρχουν μερικοί που προσπαθούν να πείσουν ότι ο Ροντρίγκο έμεινε ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ τον πήρε έτσι εύκολα και η ΑΕΚ τελικά μπορεί και να μην τον ήθελε τόσο. Γιατί. Κοίταξε. Μπορεί, γιατί είναι ΑΕΚ, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ γι' αυτό. Όλα αυτά που έχουν γραφτεί και ξαναλέω, πραγματικά έχει πολύ γέλιο η όλη υπόθεση. Ναι. Κυρίως γιατί μεγάλο μέρος του κόσμου της ΑΕΚ δεν τρώει το σανό που του δίνουν, όπως έγραψε και ο άλλος φίλος. Πρίστηκε η κοιλιά μας από το σανό. Πριστήκαμε. Όλα αυτά λοιπόν γράφτηκαν πριν βγει προς τα έξω ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε και χρήματα για την αγορά. Ναι. Οπότε τώρα νομίζω ότι τα νέα σχόλια θα έχουν επίσης. Μα το θέμα δεν είναι για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει. Ναι, ο κόσμος όμως βάζει. Για γράφουν, ναι. Αν διαβάσει σχόλια του κόσμου της ΑΕΚ, μεγάλο ξαναλέω μέρος, ξεφτιλίζουν τους ίδιους τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ. Και αυτό δεν είναι τιμητικό για κανέναν. Υπάρχει κόσμος στο Twitter, επειδή το παρακολουθώ τώρα εδώ και λίγα λεπτά, που λέει ότι μακάρι ο Βαρέλα να μην έβαζε εκείνο τον γκολ που ακυρώθηκε τελικά, γιατί ο ΠΑΟΚ μας έχει κάνει τελευταίο 1,5 χρόνο τα πάντα. Δηλαδή είναι και άνθρωποι που νιώθουν προφανώς, αλλά το θέμα με εμένα δεν είναι ο κόσμος. Εντάξει, ξέρεις ότι εγώ γενικά πολλές φορές είμαι λίγο πιο. Δεν κρίνω εύκολα. Ναι. Και με κατακρίνεις γι' αυτό. Ναι. Ωραία, γιατί τους βλέπω όλους με θετικό μάτι. Ωραία. Όχι. Αλλά δεν μπορώ τώρα να. Ναι, τέλος πάντων. δεν μπορώ να με περνάνε για χαζήρεση. Δηλαδή, υπάρχει ένας παίκτης, ωραία. Ξέρουμε ότι έχει μία αλφα ποιότητα. Από την Πορτογαλία λέγονται 15 θετικά πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν και τα αδύναμα του σημεία. Μας το είπε και ο Μικέλ Κορέα πριν από λίγο. Αλλά. Μην προσπαθείς μονίμως να χαλάσεις αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα και να το μαυρίσεις με κάτι που δεν υπάρχει και με ειρωνίες. Ευτυχώς υπάρχουν τα γραπτά. Ναι, υπάρχει η Γκρέμιο Ανάπολης η οποία έχει τα δικαιώματά του. Δεν το ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή χθες όλοι πιστεύαμε ότι ο παίκτης είναι ελεύθερος, έτσι. Αυτό λέει και στο Transfermarkt και αυτό έβγαινε από εκεί.
Αλλά τελικά υπάρχει γκρέμια Ανάπολης, η οποία είχε τα δικαιώματά του και ουσιαστικά τον είχε δανεικό στην Άβες. Και θα πρέπει να, για να τον κάνει δικό σου να δώσει 800.000 ευρώ. Άρα ο παίκτη δεν είναι ελεύθερο. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν τον παίρνει χωρίς να δώσει 1 ευρώ. Άρα η ΑΕΚ δεν θα τον έπαιρνε χωρίς να δώσει 1 ευρώ. Είναι κακό πράγμα, αγάπη, να ξέρεις, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο, να ξεφτιλίζεσαι. Γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που εδώ τις τελευταίες ώρες προσπαθούν να μειώσουν την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. Εγώ, ας πούμε, χθες πέτυχα πάνω σε μια στοιχομηθεία ρεπόρτερ της ΑΕΚ, λαοπρόβλητο θα έλεγα, ναι, από αυτούς που είναι μπροστά, ρε παιδί μου, στο να διαμορφώνουμε άποψη. Και το ρωτάει φίλος της ΑΕΚ, το λέει το όνομά του, για Ροντρίγκο τον μπακ τι πιθανότητες δίνεις. Απαντάει στον φίλο της ΑΕΚ, αυτόν τον θέλω, να, δες το κι εσύ, ναι, τον θέλω τρελά να έρθει, λέει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ναι. Και απαντάει ξανά ο φίλαθλος, μακάρι έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο. Οπότε αυτός που έγραφε πριν από 2 ημέρες, αυτόν τον θέλω τρελά να έρθει, γράφουν ότι κοίταξε, εντάξει, οκ. Γιατί δεν τον πήραν οι άλλοι. Για στράφηκε αλλού. Όχι, γιατί δεν τον πήραν οι άλλοι αφού ήταν τόσο καλός και τον είχαν αφήσει και τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Και ναι, ο ΠΑΟΚ που... Δεν τον πήραν λοιπόν οι άλλοι, γιατί όπως μας είπε και ο Μιγγέλ, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δεξιοί μπακ στην Πορτογαλία. Προφανώς και η Πόρτο θα έχει κάποιον καλύτερο του. Του Ροντρίγκο, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, κανείς δεν είπε στον. Ούτε δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, ούτε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ που δεν σχολιάζει πολύ μέχρι να βγει η ανακοίνωση, ούτε φίλος του ΠΑΟΚ ότι πήρε ο ΠΑΟΚ τον επόμενο μπακ της Εθνικής Βραζιλίας. Και πες μου ποιος. Αυτά παίκτης, τα κάνουν άλλοι. Πες μου ποιος παίκτης έχει έρθει στον ΠΑΟΚ από Πόρτο, κυρίως από Πόρτο. Κανένας δεν και δεν έχει βγει. Α, νόμιζα να πεις ποιος παίκτης βασικός της Πόρτο έχει έρθει στην Ελλάδα. Μα και αυτό είναι, ρε Στέργιο, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί να έρθει ο Κριστιανό Ρονάλντο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον καλύψει οικονομικά, πέρα από αυτό. Ότι είναι και όλο το προϊόν. Προφανώς και ένας τέτοιος παίκτης δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ πήρε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν από τους καλύτερους μπακ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα των δεξιών μπακ που ξεχώρισαν. Αυτή είναι η ουσία. Και ούτε είμαστε από αυτούς που θα λαϊκίσουν και θα πούν ότι α, ήταν ο κορυφαίος και αχ, θα πέσει το αεροδρόμιο και η τούμπα. Καλός, κακός, θα το δούμε στο χορτάρι. Ναι, εμείς λέμε τι βγήκε στην Πορτογαλία πέρσι. Με νούμερα και αριθμούς και στατιστικά. Δεν είπαμε κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτά ουσία για τον Ροντρίγκο. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει μια σημαντική τρύπα στην άμυνά του και λόγω της απώλειας του Βιερίνια μέχρι Νοέμβριο-Δεκέμβριο, της απουσίας του αρχηγού. Ναι. Οπότε και με την παραμονή του Βαρέλα υπάρχει πλέον ο Κρέσπο, υπάρχει ο Βαρέλα, υπάρχει ο Ίγκασον. Νομίζω θα προωθηθεί και ο Μιχαηλίδης, θα είναι παρόν στην προετοιμασία. Υπάρχει ο Μάτος, θα υπάρχει και ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκο, συγγνώμη. Αριστερά υπάρχει ο Γιαννούλης. Οπότε νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεδομένου το ότι ο Ροντρίγκο παίζει και δεξιά και αριστερά, ως έσχατη λύση μπορεί να βοηθήσει ο Κρέσπο. Το έχει κάνει και με επιτυχία μάλιστα ο Ισπανός. Θα αποκτηθεί τις επόμενες μέρες και ο Ζίβκοβιτς και ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει την άμυνά του. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα γίνει κάποια άλλη κίνηση για την άμυνα. Πάνω σε αυτό, λίγο στο ΠΑΟΚ 24 θα υπάρχει και μία σύγκριση του Ροντρίγκο με τον Παολίνιο που όπως φαίνεται κλείνει στην ΑΕΚ με βάση πάλι τους αριθμούς. Να δούμε τι κοινά και τι διαφορές έχουν οι δύο παίκτες. Οπότε στο ΠΑΟΚ 24 σε λιγάκι θα ανέβει το συγκεκριμένο θέμα και θα έχει και αρκετό ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι γράφονται και λέγονται πολλά. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Περισσότερα από το μεσημέρι και μετά και το απόγευμα στο ΠΑΟΚ 24. Ο Ροντρίγκο, είπαμε, αναμένεται κανονικά το απόγευμα, ναι, αν δεν αλλάξει κάτι. Το παρακολουθούμε και θα δούμε πώς θα πάει μέσα στη διάρκεια της ημέρας στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, φαίνεται ότι προχωράει πολύ γρήγορα η δική του η περίπτωση. Από εκεί πέρα είπαμε για το Σάχο πριν και με τον Σταύρο. Είπαμε για την εξέλιξη στο μπάσκετ, όπου και εκεί υπάρχει κινητικότητα
και έγινε και ένα ακόμη βήμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες με τον Νίκο. Ουσιαστικά υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από εδώ και πέρα θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και αν όλα θα κυλήσουν ομαλά. Τι άλλο έχουμε, Στέργιο? Έχουμε κάποιο άλλο ανοιχτό θέμα? Τον Γκάνιας περιμένουμε. Τον Γκάνιας περιμένουμε. Από εκεί περιμένουμε μια εξέλιξη. Δεν νομίζω πλέον να αργήσει και ο Ισπανός. Εντάξει, επειδή ο Γκάνιας έχει θετική είτε θετικά είτε αρνητικά στάση, νομίζω ότι θα τελειώσει σχετικά σύντομα. Κοίταξε, από τη στιγμή που πήρε ο ΠΑΟΚ την απόφαση να μην περιμένει άλλο τον Σάχοφ. Ναι. Και για μένα άρχισε κιόλας. Ναι. Χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε στο ελάχιστο, δεν μπορώ να το κάνω τον Ουκρανό. Αλλά όταν μία ομάδα ή οποιαδήποτε ομάδα σου δίνει ένα συμβόλαιο, όχι μόνο ετές, σου δίνει συμβόλαιο 3 ετών και σου κάνει αύξηση απολαβών κατά 50%, δεν νομίζω να μπορεί να περιμένει και πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτή την πρόταση γιατί αναγνωρίζει την προσφορά, τον επαγγελματισμό και το ήθος, αν θέλεις, και την συμπεριφορά του Ουκρανού και γι' αυτό έκανε μια αύξηση 50% στην τελευταία του πρόταση. Δικαίωμα του κάθε ποδοσφαιριστή και φυσικά του Σάχοφ να μην είναι τόσο θετικός ή να έχει στο μυαλό του να τη βάλει στην άκρη και να εξαντλήσει τα περιθώρια, μήπως βρει κάτι σε Τουρκία, Ιταλία, δεν ξέρω πού άλλο, γιατί αυτό με τη Μακάμπη δεν νομίζω να έχει προχωρήσει ποτέ. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ομάδα του Βλάντα Νίβιτς είχε περιορισμό στις μεταγραφές, έχει οικονομικά προβλήματα. Άρα το να έδινε ένα συμβόλαιο στο Σάχοφ 700-800.000 δεν υπήρχε για μένα ούτε μείωση στο εκατομμύριο. Και γενικά από την πλευρά του παίκτη έβγαινε τις προηγούμενες ημέρες κυρίως ότι δεν τον συγκινεί πάρα πολύ το ενδεχόμενο της μετακόμισης του στο Ισραήλ. Έβγαινε αυτό, ότι δεν ήθελε να πάει προς τα εκεί. Παρότι νομίζω έχει ζήσει ο Σάχοφ στο Ισραήλ. Εντάξει, είναι ανάλογα τις επιλογές που θέλεις να κάνεις με βάση το μέλλον σου. Κοίταξε, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στο μυαλό του Σάχοφ. Μπορεί η οικογένειά του να βαρέθηκε στην Ελλάδα. Κοίτα, αυτό. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Δεν θα κάνουμε να το ψάξουμε. Είναι περιβάλλοντος για χύψη λόγους. Ο ΠΑΟΚ αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε, του έδειξε ότι τον ήθελε, του έκανε αύξηση, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Συμβαίνουν αυτά, επαγγελματίες είναι. Θα ψάξει και αυτό στον επόμενο σταθμό. Μακάρι να βρει μια καλή ομάδα με τα χρήματα που θέλει στην Ιταλία, στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση να επιστρέψει στην Ουκρανία, δεν νομίζω. Ναι. Και θα συνεχίσουν τον δρόμο τους, εντάξει. Ο Σάχο βοήθησε πάρα πολύ. Ειδικά τη δεύτερη χρονιά και την χρονιά που μόλις τελείωσε. Και μπράβο του, ούτε ήταν από τους πιο υψηλόμιστους, έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω. Στο μεταξύ στην Ισπανία βγαίνουν συνεχώς πληροφορίες για την υπόθεση με τον Ραούλ Μπράβο και με όλα όσα τον εμπλέκουν. Και στο κάδρο έχει μπει και ελληνικό μάτς, Στέργιο, σήμερα. Το είπαμε, το Βέρεια. Ναι, το Βέρεια Πανιώνιος. Ναι. Και δεν θυμόμουν. Ο Μπράβο είχε σκοράρει και σε εκείνο το μάτς. Στο 2-2. Και οι Ισπανοί το ψάχνουν ακόμη περισσότερο τώρα. Έχουν και κάποια καινούρια πάλι, νομίζω, στο Twitter από ό,τι βλέπω. Διάφορες πληροφορίες εκεί στην Ισπανία. Και αυτό που λέγεται είναι ότι υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ποια είναι. Με ομάδες στην Ελλάδα. Γέλασα πολύ με αφιέρωμα ιστοσελίδας που έστειλε συναδέρφους στο Νότιγχαμ. Εντάξει, ρε Στέργιο. Ο τίτλος είναι «Ο Μαρινάκης έφερε πίσω τη χαρά μας». Εντάξει, ρε. Εντάξει, ρε Στέργιο. Έφερε τη χαρά μας ο πρόεδρος. Είναι, στο Νότιγχαμ. Μια τίμια αποστολή. Για πάνε στο Νότιγχαμ να δεις. Όλος ο κόσμος χαμογελάει. Εντάξει, ρε Στέργιο, μια τίμια αποστολή είναι τώρα. Εδώ άνθρωποι, μια παρέα φίλων της Νότιχαμ μίλησαν στην ιστοσελίδα και μπράβο τους. Έχουν και αυτή μια ομάδα. Πάνε πιο κατά. Η έλευση του κυρίου Μαρινάκη έφερε στην ομάδα οργάνωση εντός και εκτός γηπέδου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί ξέρω. Δεν είναι μόνο η αγωνιστική βελτίωση, είναι όλες οι ενέργειες που γίνονται μέσω του κλαμπ στην πόλη με τις ιδιαίτερες τροφίμων για τους άστεγους και τους φτωχούς, για παράδειγμα. Ωραία. Καλά πάει Νότιχαμ Φόρεστ. Πάμε πιο κάτω να δεις τι ωραία φωτογραφία έχει από το γήπεδο. Δυνατός δεσμός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φόρεστ. Αυτό εδώ. Βλέπεις? Ωραίο γήπεδο, ε. Σε ωραίο μέρος. Πού θα το ξαναδείς αυτό? Και το ποταμάκι δίπλα. Ναι. Τα παιδάκια εδώ.
Μπράβο λοιπόν στον Βαγγέλη Μαρινάκη που έφερε πίσω τη χαρά στο Νότιχαμ. Άντε και στο Champions League, πρόεδρε. Τι άλλες χαρές να έχουν εκεί. Γιατί σίγουρα κάποιοι δεν τον γνωρίζεις. Ναι. Έχει πάρει και Champions League Νότιχαμ Forest. Λες να μην το γνωρίζεις. Το γνωρίζεις, επειδή δεν ζούσα, ας πούμε. Το παίρνω πίσω. Δηλαδή για το Θεό πια. Έλεος δηλαδή. Πω. Μπορεί σε λίγα χρόνια να μιλάμε για μια ομάδα που θα επιστρέψει πάλι στο θρόνο. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ειρωνικό σε βλέπω, Στέργιο, δεν ξέρω γιατί. Στο τιμόνι. Δεν ξέρω γιατί. Στο Πάκο Ζέρα υπάρχουν λεπτομέρειες από τη συνάντηση για το μέλλον της ΚΑΕΠΑΟΚ. Μπείτε να διαβάσετε εκεί όλα όσα έγιναν. Έχει πλούσιο ρεπορτάζ από τον Νίκο Μοσκοβίτη. Για ένα θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες και όπως είπε ο Νίκος, θα υπάρχουν άμεσα και άλλες εξελίξεις. Ναι, το σημαντικό είναι να τελειώσει θετικά. Εάν όντως αυτή η ομάδα επιχειρηματιών δώσει την ερασιτέχνη της εγγυήσης ότι ήρθε για να κάνει σοβαρή δουλειά και το μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αγάπη, για πότε στείνεις μια καλή ομάδα, δεν παίρνεις χαμπάρι. Ναι. Στο μπάσκετ. Okay, τα παιδιά που ήταν στην ομάδα φέτος δώσανε πραγματικά ό,τι μπορούσαν. Ενδεχομένως να είναι και απώλεια η μετακόμιση του Κόνιαρη στον Ολυμπιακό, αλλά αν έχεις μεγαλομέτοχο ή μια ομάδα ανθρώπων που μπορούν να σμπρώξουν στην αγορά χρήματα της αξιοπρέπειας, μπορείς να κάνεις μια ομάδα μέσα σε 15-20 μέρες που θα είναι και ανταγωνιστική και θα τραβήξει τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί η εικόνα στο Παλατάκι τα τελευταία χρόνια, βασικά από την ώρα που άνοιξε το Παλατάκι, δεν πλην ελαχίζουν εξαιρέσεων. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά, όχι μόνο να τελειώσει το θέμα, αλλά να είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που θα οδηγήσουν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ σε μια καλύτερη μέρα. Δεν ξέρω, νομίζω κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ο ΠΑΟΚ θα φτάσει σύντομα τα επίπεδα που ήταν τη δεκαετία του 90. Αλλά σίγουρα η κατάσταση έτσι πως πήγαινε δεν είχε να δώσει τίποτα. Και δεν ξέρω αν είναι αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαζόταν. Εγώ έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάλευε να μείνει στην κατηγορία. Δεν ήμουν τόσο απαισιόδοξος. Οπότε για οτιδήποτε προκύψει και σε αυτό το θέμα θα ενημερώνεστε και μέσα από την εκπομπή και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ωραία, ο Νίκος θα παρακολουθεί το θέμα και για οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώνει και γενικότερα και μέσα από το site. Έχω μήνυμα φίλου που λέει ότι έχεις βάλτο στην ανατροπή της Χάλεπ τένις γυναικών. Ποια είναι αυτή η Χάλεπ? Σιμώνα Χάλεπ είναι, ρε Στέργιο, πραγματικά δηλαδή. Ποια είναι αυτή η Χάλεπ? Έχει ξεκινήσει, περίμενε να μπω στο στοίχημα. Από το κινητό μου. Το μήνυμα μου ήρθε στις 2:25. Έχει πάρει η Ανισίμωβα το πρώτο σετ και είναι 1-3 στα games στο δεύτερο σετ. Για τη δικιά μας τη Χάλεπ ή όχι? Η Χάλεπ χάνει τώρα. 1-0 στο σετ. Ό,τι έχεις βάλει στην ανατροπή, λέει το φίλος ο Κώστας. 2:45 τη δίνει τη Χάλεπ, 1:53 την Ανισίμωβα στα ρεγιό ή στοίχημα. Χαμός το τένις. Κατάλαβες τίποτα τώρα? Αγάπη. Δεν. Ξέρουμε, αγάπη, τένις. Τα βασικά. Απλώς δεν βλέπω. Εγώ λέω ότι. Με κουράζει αφάνταστα. Δύσκολο θα κάνει Χάλεπ την ανατροπή. Η Ανισίμωβα είναι 17 χρονών ανερχόμενη σε πολύ καλή κατάσταση. Και η Χάλεπ κάνει ήδη 1-0 στο σετ. Τι με κοιτάς έτσι? Θα το γυρίσει η Χάλεπ. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά εγώ πάω με Ανισίμωβα. Η οποία τώρα έχει και αβαντάζ για να κάνει το 1-4 στα game. Οπότε δύσκολα να γίνει ανατροπή. Μάλιστα. Θέλει άλλα 2 game για να το πάρει μετά. Ωραία. Αυτά. Σε εξέπληξα? Όχι. Σε εντυπωσίασα? Όχι. Με εντυπωσίασες που ήξερες την Σιμώνα? Σιμώνα Χάλεπ είναι από τις πιο γνωστές αυτή τη στιγμή. Εγώ αγάπη ξέρω την Κουρνίκοβα. Έχει περάσει παλιά, ναι. Την Σαράποβα. Παλιά και αυτή, ναι. Τις αδερφές... Williams, ναι, παλιά. Ναι. Αυτά. Σερένα Williams, παλιότερα την Ναυραντήλοβα. Ακόμη πιο παλιά, ναι. Δηλαδή, την Κουρνίκοβα, την ξέρεις την Κουρνίκοβα? Παλιά και αυτή. Εντάξει. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε, δεν μπορώ. Παλιότερα Στέφι Γκραφ, αυτά. Φτάσαμε και στο 1950. Ναι. Τώρα μιλάμε για 2019. Τη Χάλεπ, την Σιμώνα, δεν την ξέρω. Σιμώνα, τη Χάλεπ, τη Σιμώνα. Συγγνώμη δηλαδή. Ας υπάρχει κάτι που να μην ξέρουμε, αγάπη. Ναι, αυτό, ας υπάρχει κάτι. Πάλι καλά μάθαμε τι είναι ο Αμόσταπλος.
Δεν μας τα λες καλά, σ' αγάπη, να ξέρεις. Δεν μας τα λες καλά. Είναι να δούμε αν θα κάνει το 1-4. Δεν με ενδιαφέρει καν. Εμένα με νοιάζει γιατί το έχω παίξει. Εντάξει τώρα. Μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή και στο φύλλο. Αλλά εμείς πάμε με τα outsider. Που ήταν η Ανισίμωβα. Στέργιο. Λοιπόν, νομίζω θα είναι σήμερα μία γεμάτη ημέρα, οπότε θα μείνετε συντονισμένοι στο ΠΑΟ 24. Την ουσία διαβάζετε εκεί. Δεν διαβάζετε σάλτσες. Αλήθειες. Δεν διαβάζετε ψέματα. Μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια επίσης δεν διαβάζετε και δεν διαβάζετε κείμενα παύλα πιλάφια που τα έλεγε συνάδελφος. Το πιλάφι είναι έρχεται παιχταράς. Ούτε εθνικότητα, ούτε ηλικία, ούτε θέση, τίποτα. Κόλαμη εθνικότητα. Αυτά είναι τα, για να ξέρεις αγάπη, θα έτσι τα λέγανε οι παλιοί, τα ρεπορτάζ πιλάφια. Φέρνει παικταρά ο Σαβίδης. Κόλαμη εθνικότητα, εσύ. Θα σου πω, φέρνει ο Σαβίδης παικταρά που έπαιξε στην Ευρώπη και έπαιξε σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμη και ήταν και διεθνής. Δεν μπορούμε ακόμη έρχεται... να πούμε ποιος είναι. Όχι. Ωραία. Αυτό. Αυτά είναι τα πιλάφια. Θέσεις, ούτε θέση μπορούμε να προσδιορίσουμε. Ούτε θέση. Ακόμη. Ούτε δεν θέση. Μπορούμε να προσδιορίσουμε ακόμη θέση, αλλά θα πάρει. Εντάξει, η διαφαινόμενη απόκτηση του Ροντρίγκο θα διαβάσει πάρα πολλούς ανθρώπους και γενικότερα και μη δημοσιογράφους που θα λένε ότι δικαιωθήκαμε. Τα γράφουμε από το Μάιο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει δεξιμπακ. Καλά, αυτό με τη δικαίωση είναι άστο. Εντάξει, είναι φαινόμενα. Είναι η καλημέρα μας. Της χώρας γενικότερα, όχι μόνο της πόλης. Γιατί πιστεύω ότι αυτά μόνο στην πόλη γίνονται, αλλά βλέπω και στην Αθήνα δεν πάνε πίσω. Ναι, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, ο καθένας στη δουλειά του, ο Λουτσέσκου να είναι ευχαριστημένος και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι η ουσία, τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ. Η ουσία είναι φυσικά. Προχωράν τα πράγματα, κλείνουν οι θέσεις σιγά-σιγά. Χρόνος υπάρχει, αλλά είναι καλό που προχωράνε διάφορα θέματα τώρα νωρίς. Να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα στα τέλη του μήνα που θα συγκεντρωθεί η ομάδα Θεσσαλονίκη πριν φύγει στην Ολλανδία 1 του Ιουλίου. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είμαστε στο τέλος. Μαζί μας σήμερα ήταν τα ΝΑΚ με πάρα πολλές επιλογές και για άντρες και για γυναίκες και για παιδιά. Και σε παπούτσια και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία για Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και έτσι εμείς σήμερα στο τέλος. Και διαδικτυακά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, με εκτόσεις που φτάνουν ακόμα και τα 70%. Μαζί μας δεύτερη ώρα και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Πάρα πολλά σεμινάρια σε πάρα πολλούς τομείς. Πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματική υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πολλά ακόμα. Με μια μεγάλη προσφορά ξεκινάει ο Ιούνιος στα Data Labs σε όσους εγγραφτούν μέσα στον Ιούνιο 30 tablets MLS δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας είναι και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηινής με πάρα πολλές προσφορές και επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Σας υπενθυμίζω, Παρασκευή, αύριο και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις από τις 4 συνολικά που απομένουν. Στο θέατρο Βεργίνα, ο Λαός Τραγούδι θέλει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Δίνουμε τις σκυτάλες στον Γιώργο Παναγιωτίδη, θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3 με οτιδήποτε συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Μένετε στο Λίπερο 107,4.